Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Φώτης από Μοσχάτο, Ολυμπιακός. Ναι, λα Φώτη. Μία απορία έχω, Ρετάκη. Λες για τη θύρα 7. Τι να πω. Λες για τη θύρα 7. Ναι. Αλλά εγώ, επειδή είχα την τύχη και πήγαινα στα επίσημα. Ναι. Όλο εκεί σε έβλεπα, Ρετάκη. Ναι, ρε φίλε, εγώ τι να κάνω, εκεί πάω τώρα, δεν είναι κρυφό. Γιατί πας εκεί, εσύ είναι θύρα 7 και οργανωτής και τα λοιπά. Δεν είμαι οργανωτής, φίλε, εγώ έχω αλλάξει τα πράγματα, αν δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Από μικρό εδώ και χρόνια σε βλέπω στα επίσημα. Άκουσε με, ναι, ρε παιδί, μου, άκουσε με, από το, εδώ μια δεκαετία, πόσο είναι εκεί. Μπράβο. Πιο λίγο, πιο λίγο. Ναι, πιο λίγο, άκουσε με, πιο λίγο, βέβαια, πιο λίγο. Άκουσε με να σου πω κάτι. Ναι. Εκεί πέρα που εσύ πας στην 7 δεν πας. Όχι, εγώ πάω στο επίσημα. Μπράβο, άκουσε με. Εγώ, φίλε, εγώ 10 χρονών που μπήκα στην 7, την παλιά 7, αν θυμάσαι το Καραϊσκάκι, το παλιό Καραϊσκάκι. Ναι, ναι. Εκεί πέρα αντρώθηκα, φίλε. Μεγάλωσα σιγά σιγά, έκανα εξέδρα. Έφαγα πολλά χρόνια εκεί και ήταν όλα τέλεια. Γνώρισα παλικάρια δίπλα μου. Αλλά επειδή τώρα δεν γίνεται, πρέπει να πάνε άλλα παιδιά εκεί. Δεν πρέπει να είσαι εκεί συνέχεια. Πρέπει να δώσεις και σε άλλους να κάνουν εξέδρα, να πούν τα συνθήματα. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια εκεί. Αλλά δεν πάβει, παρόλο που είμαι στα επίσημα, να είμαι θύρα 7. Μέχρι να πεθάνω, θα είμαι Ολυμπιακός και θύρα 7. Όχι Ολυμπιακός και επίσημα. Σου έβγαλα την απορία. Άλλη μια απορία. Άντε, άλλη μια, ναι. Πας με, με προσκλήσεις στα επίσημα ή τα πληρώνεις. Και προσκλήσεις έχω και διαρκείας έχω. Στα επίσημα. Όχι, στην 7. Αλλά πας στα επίσημα. Ναι, ρε φίλε, ναι, πάω στα επίσημα. Δεν πληρώνεις για να πας, γιατί είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γι' αυτό το λέω. Σώπα ρε φίλε Αράκο, σοβαρά. Εσύ πόσο έχει το εισιτήριο που πας εσύ εκεί, για πες. Ξαντάτε το παιχνίδι. Ναι. Δεν πάω, δεν έχω διαρκεία στα επίσημα. Α, εσύ πας με πρόσκληση. Όχι, εγώ πληρώνω. Πληρώνεις, ε. Μπράβο. Ναι, πληρώνω. Εμείς τι κάνουμε, δεν πληρώνουμε. Ναι, ρε φίλε, αυτό σε ρωτάω. Αν πας με προσκλήσεις, μπαίνεις τσάμπα ή πληρώνεις. Έλα, ας πω κάτι άλλο, ρε φιλαράκο. Εσύ όταν τι σε βάλαμε τώρα, γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ με λίγο. Άκουσε με ρε μαλάκα. Άκουσε με ρε μαλάκα. Εγώ είμαι τόσο ειλικρινής που εσύ δεν είσαι. Κατάλαβες. Και έλα να πούμε και από κοντά. Να δεις και τα διαρκεία στην 7, να δεις και την πρόσκληση, να δεις και τα λεφτά. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα. Ποιος απαγορεύεται να πάει εκεί. Εμπρός. Άκουσε φίλε, εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ και να πω ψέμα ποτέ μου. Δεν γίνεται να πεις ψέματα. Δεν γίνεται. Τι να πω. Ότι έχω διαρκεία σε επίσημα. Δεν γίνεται. Μακάρι να μπορούσα να το πω. Συγγνώμη. Παλιά, πολύ παλιότερα που είχα μια ευχέρεια χρημάτων, έπαιρνα εκεί πέρα διαρκείας. Καραγκιόζη. Καταλάβες. Και σου ξαναλέω, εγώ στον Ολυμπιακός είμαι και θύρα 7. Ποτέ, όχι Ολυμπιακός και επίσημα, αν και όλο το γήπεδο Ολυμπιακή είναι. Είτε κάθε στην 23, είτε στην 7, είτε στα επίσημα, Ολυμπιακός είσαι. Αλλά εσύ βέβαια ήθελες να σου διευκρινίσω και βέβαια. Θα μπορούσα να σου πω, φιλαράκο, έλα να τα πούμε οι δυο μας, μια μέρα έξω από το Καραϊσκάκι να σου πω πώς μπαίνω και πώς δεν βγαίνω. Το είπα φορά παρτίδα. Μουνόπανο. Και σε λέω μουνόπανο, μπας και έρθεις και με βρεις και μου πεις τα και γιατί με έβρισες. Τότε θα τα πούμε. Μια χαρά θα τα πούμε. Κατάλαβες φιλαράκο. Και τι σε πειράζει εσένα ο Τάκης, πού σε πειράζει. Πού σου κάνει κακό εσένα ο Τάκης. Σε τι, στη τσέπη σου. Όχι βέβαια. Εσύ ρε μαλάκα, τουλάχιστον εγώ έχω διαρκεία στην 7. Εσύ έχεις. Και ας πήγαινε εγώ πέρα αλλού τα μπαίνω. Εσύ έχεις. Τέλος πάντων, εμπρός. Εγώ είμαι. Όχι εγώ. Ακούγομαι. Ναι. Και εσύ τι νομίζεις, ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να κάτσει κάποιος. Βλάκα. Μπορεί να είναι αυτό πίσω εδώ και να κάτσει κάποιος εδώ που να μην έχει περάσει και να μην έχει δώσει τα πάντα στη θύρα 7. Μαλάκα. Μαλάκα. Μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε, δηλαδή εσύ μπορεί να είσαι εδώ και να έχεις αυτό πίσω εδώ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αποκεφαλισμός. Εδώ για να έχω εγώ αυτό, ξέρουν οι φίλοι μου όλοι τι έχω κάνει και τι έχω προσφέρει. Έστω και είναι το χαλικάκι της άμμου. Στη θάλασσα που είναι η άμμο τόσο. Αυτό έχω προσφέρει. Εσύ ένα μηδέν είσαι.
Εμπρός. Καταλάβες, Καραγκιόζη. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Είπαμε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Δάκη μου. Ναι. Ο Πρίτανης είμαι. Γεια σου, Πρίτανη. Τι κάνεις. Εδώ. Πήρε ο άλλος τηλέφωνο να σου πει που κάθισε. Έχει σημασία που κάθισε ο καθένας. Δεν ακούω, εγώ. Τι μου πες. Έχει δύο σημασία που κάθισε ο καθένας στο γήπεδο. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, γιατί κάνει διακοπές. Λέω, έχει σημασία, Τάκη μου, λέω, που κάθεται ο καθένας μας μέσα στο γήπεδο. Όχι, το παιδί είχε μια πορεία. Γιατί δεν πάω στην ΕΦΤΑ και πάω στα επίσημα, ναι. Θα του δώσουμε λογαριασμό. Ενώ εγώ δεν το ρωτάω, πού γαμιέται η γυναίκα του, σε ποιο ξενοδοχείο, δεν το ρωτάω από ευγένεια. Πάμε παρακάτω. Ότι τις καλύτερες τα ταξίδια που έχουμε πάει, τις καλύτερες εξέδρες μαζί τις έχουμε κάνει. Βρε, ο κόσμος ξέρει τι έχω κάνει. Αυτός ο Καραγκιόζης. Αυτό. Αγόρι μου, άκουσε με. Ο κόσμος ξέρει. Και ειδικά οι φίλοι μου και γενικά όλα τα παιδιά στη Θήρα 7. Ξέρουν, ναι, ανακριά. Κάθομαι εγώ, δεν έχω πει ποτέ εγώ τι έχω κάνει. Απλά, από ευγένεια, δεν το ρώτησα την ώρα που με ρώταγε, πού γαμιέται η γυναίκα του. Να του πω να πάω να τη βρει. Λοιπόν, πήγαινε, βλάκα, στο Olympic, στον πέμπτο όροφο, στο 108. Στο 108. Έτσι. Και δίπλα μπορώ να είναι και κανονιά άλλη συγκέντρωση. Έτσι. Έτσι, τα κοιμάται. Ας, να πάω να γαμιστούμε. Άντε, καληνύχτα. Γεια χαρά. Μαγκές. Να ξέρετε κάτι, δεν έχω βγάλει κανένα στο μάτι. Τώρα εσύ, για να με ρωτήσεις έτσι, πρέπει να είναι αυτό που είπα. Τράβα, πήγαινε στο 108. Θα τη βρεις. Μπορεί να είναι με το ΣΥΣΕ. Εμπρός.